φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σας καλωσορίζω στο ένα το επεισόδιο του podcast. Το σημερινό μας θέμα είναι ένα γερούνδιο, το ghosting. Ghosting, αυτή η μάστιγα. Σας υπενθυμίζω πως το προηγούμενο επεισόδιο, το 8ο επεισόδιο, Μιλήσαμε για τη θεωρία της προσκόλλησης και τα στυλ προσκόλλησης ή στυλ δεσμού. Σήμερα θα μιλήσουμε για μία πραγματική μάστιγα, μία επιδημία στις ανθρώπινες σχέσεις και κυρίως στις ερωτικές. Επιλέγω να ξεκινήσω αυτό το podcast διαβάζοντας ένα μικρό απόσπασμα από το βιβλίο μου με τίτλο «Ψυχολογικός πόλεμος» το οποίο έχει κυκλοφορήσει το 2019. Στο κεφάλαιο 12 λοιπόν, το οποίο έχει τίτλο «Ghosting», «Εξαφάνιση χωρίς εξηγήσει από το βιβλίο «Ψυχολογικός πόλεμος», το οποίο έχει υπότιτλο «Αντιμετωπίστε τις τοξικές συμπεριφορές στο οικογενειακό και εργασιακό περιβάλλον». Το βιβλίο αυτό κυκλοφόρησε στο τέλος του 2019 από τις εκδόσεις «Ψυχογιός». Και είναι ένα βιβλίο το οποίο περιγράφει τα όπλα του ψυχολογικού πολέμου που χρησιμοποιούν οι τοξικοί άνθρωποι, οι άνθρωποι με ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας, οι άνθρωποι οι οποίοι κακοποιούν ψυχικά, συναισθηματικά, ψυχολογικά τους άλλους. Διαβάζω λοιπόν από το 12ο κεφάλαιο του βιβλίου «Ψυχολογικός πόλεμος» στη σελίδα 297. «Η ψυχολογική βία» δεν περιορίζεται μόνο στις μακροχρόνιες σχέσεις. Ψυχολογικό πόλεμο μπορεί να υποστείς και σε μια βραυχίβια σχέση ή γνωριμία. Και το χτύπημα μπορεί να είναι τόσο ισχυρό, ώστε να χρειαστείς ψυχολογική στήριξη για να το ξεπεράσεις. Στα 20 χρόνια που έχω εργαστεί ως ιδιώτης ψυχολόγος, συναντούσα πολύ συχνά το φαινόμενο του ghosting, και εδώ θέλω να προσθέσω ότι τα τελευταία πέντε χρόνια που δεν εργάζομαι ως ιδιώτης ψυχολόγος, αλλά ασχολούμαι αποκλειστικά με την παραγωγή ψυχοεκπαιδευτικών βίντεο, τα οποία ανεβαίνουν στο κανάλι μου στο YouTube και με τη συγγραφή βιβλίων, εξίσου συχνά συναντώ ανθρώπους οι οποίοι υποφέρουν μετά από ένα ghosting. Ghosting είναι ένα γερούνδιο από την αγγλική γλώσσα, η λέξη ghost σημαίνει φάντασμα και ghosting σημαίνει να εξαφανίζομαι σαν το φάντασμα χωρίς εξηγήσει από μία γνωριμία, μία σύνδεση, μία σχέση, έστω και βραχύβια. Άνθρωποι που δεν έχουν το θάρρος της αλήθειας, άνθρωποι που είναι τόσο μικροί ώστε να διακόπτουν μια ερωτική σχέση χωρίς εξηγήσει, άνθρωποι που ακολουθούν την τακτική του να αφήνουν τον άλλον με την απορία, και το παράπονο και να τον φορτώνουμε το πολύ άσχημο συνέστημα του να είναι εκτεθειμένος, συναισθηματικά ευάλωτος δηλαδή, και να μην έχει την ευκαιρία για ένα φυσιολογικό κλείσιμο μια ερωτική σχέση. Δεν σημαίνει ότι όποιο ξεκινήσει να φλεφτάρει μαζί μα, όποιο ξεκινήσει μια ερωτική σχέση οποιοδήποτε τύπου μαζί μα, ότι είναι αναγκασμένο να είναι μαζί μα για πάντα. Όμω, Δικαιούμαστε όλοι οι άνθρωποι να έχουμε ένα κλείσιμο όπως δίνεται χρόνος και ενέργεια για να αρχίσει μια γνωριμία έτσι δικαιούμαστε για να κλείνουμε κύκλους μέσα στο μυαλό μας και με τα συναισθηματικούς αλλά και γνωστικούς να έχουμε και ένα κλείσιμο. Το ghosting στην ουσία σου αφαιρεί την ευκαιρία να έχεις κλείσιμο, closure στα αγγλικά. Να σου πει ο άλλος για αυτό και για αυτό το λόγο δεν θέλω να συνεχίσω να βρισκόμαστε». «Γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο θέλω να σταματήσω να έχουμε αυτή τη σεξουαλική σχέση... ...ή να έχουμε αυτή τη γνωριμία ή αυτό το φλερτ». Δεν είναι κανένας υποχρεωμένος να παραμείνει σε μια ερωτική σχέση... ...αλλά είναι το λιγότερο ένδειξη σεβασμού προς τον εαυτό μας και προς το πρόσωπο με το οποίο συνδεθήκαμε να τελειώνουμε τη σχέση μας με αξιοπρέπεια. Και δεν είναι αξιοπρεπές, ούτε αποτελεί ένδειξη σεβασμού να αφήνει στη μέση οτιδήποτε κάνεις με έναν άλλον άνθρωπο, πόσο μάλλον μια ερωτική σχέση και να εξαφανίζεσαι σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Στο προηγούμενο επεισόδιο του podcast μιλήσαμε για τη θεωρία της προσκόλλησης, τα στυλ προσκόλλησης και τον ασφαλή και έχουμε τονίσει πως ο τρόπος με τον οποίο συνδεόμαστε με τον εαυτό μας και συνδεόμαστε και σε ένα ενήλικο χώρο με τους άλλους, επηρεάζεται εξαιρετικά από τις πρωτογενείς σχέσεις που έχουμε ως άνθρωποι. Από τη σχέση που έχει η μητέρα με το βρέφος της, ο πατέρας με το βρέφος του, ο φροντιστής με το βρέφος του, η φροντίστρια με το βρέφος της. Παρόλο που όπως έχουμε ξεκαθαρίσει και στο προηγούμενο επεισόδιο του podcast, δεν είναι μόνο οι αρχικές σχέσεις με τους φροντιστές μας, τους γονείς μας και τους ενήλικες που μας φροντίζουν, που επηρεάζουν το στυλ του δεσμού μας, που επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο συνδυόμαστε με τους άλλους, αλλά παίζουν σημαντικό ρόλο, επιδραστικό ρόλο και εμπειρίες της νεανικής και ενήλικης ζωής, δηλαδή οι πρώτες μας σχέσεις, οι πρώτες ερωτικές συνδέσεις που γίνονται στην εφηβεία και στην πρώτη νεότητα μπορεί να μας επηρεάσουν εάν αυτές μας τραυματίσουν ψυχικά και δεν πάρουμε θεραπεία γι' αυτό ώστε να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο συνδεόμαστε με τους άλλους και από ένα χώρο ασφάλειας να συνδεόμαστε με ένα χώρο ανασφάλεια παρόλο που αυτό ισχύει ισχύει όμως πάντοτε και το εξής ότι σε μια ερωτική σχέση, είτε το θέλουμε είτε όχι, είτε το επιδιώκουμε είτε όχι, είτε μας αρέσει είτε όχι, αυτόματα ξυπνάνε οι πρώιμες αναμνήσεις μας. Οι πρώιμες αναμνήσεις συνδεσιμότητας, η έλλειψη συνδεσιμότητας με τον άνθρωπο ή τους ανθρώπους που μας μεγάλωσαν. Ο βασικότερος λόγος για τον οποίο είναι τόσο δύσκολες οι ερωτικές σχέσεις είναι επειδή δεν μπορείς να μπεις σε αυτές χωρίς να ανοίξεις το κουτί της πανδώρας. Το κουτί της πανδώρας είναι η συναισθηματική μας μνήμη, η μνήμη όλων εκείνων των εμπειριών που είχαμε ως έμβρια στην κοιλιά της μάνας μας, ως βρέφη, ως νήπια ως παιδιά προσχολικής, σχολικής, δεύτερης σχολικής ηλικίας, ως έφηβοι και τα τραύματα τα οποία έχουμε μαζέψει όλο αυτό το διάστημα. Γι' αυτό το λόγο, στο κανάλι μου στο YouTube, το οποίο μπορείτε να το βρείτε πληκτρολογώντας το όνομά μου, είτε θέκλα απλώ το μικρό μου όνομα, είτε θέκλα πετρίδου, υπάρχουν 4.000 βίντεο μέχρι στιγμής, από τα οποία τα περισσότερα είναι βίντεο, στο οποία αναλύεται η δυναμική των ερωτικών σχέσεων και λόγος και αφορμή για αυτά τα πολλά βίντεο είναι οι επιστολές που λαμβάνω μέσω email καθημερινώς από χιλιάδες ανθρώπους Έλληνες που κατοικούν στην Ελλάδα, στην Κύπρο και σε όλο τον κόσμο οι οποίοι εκθέτουν τους προβληματισμούς και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στις ερωτικές τους σχέσεις, τα οποία είναι εξαιρετικά συνδεδεμένα με το υποσυνείδητο τους, με το τι κουβαλούν μέσα στη ψυχή τους, με το τι είναι καταγραμμένο στο υποσυνείδητό τους, με τα τραύματα που έχουν μαζέψει μεγαλώνοντας, συνήθως πρόκειται για μια συλλογή τραυμάτων, Συνήθως πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι υποφέρουν, όπως έχουμε εξηγήσει και στο ανάλογο επεισόδιο του podcast το τέταρτο, αποσύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες. Αν ακούς αυτό το podcast ή αν βλέπεις αυτό το βίντεο αυτού του podcast και δεν έχεις δει ή ακούσει τα προηγούμενα μπορεί να τα δει κάποιο σε βίντεο στο κανάλι μου στο YouTube ή να τα ακούσει από όπου ακούει podcast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και ούτω καθεξής σε ενθαρρύνω να ανατρέξεις τα προηγούμενα επεισόδια του podcast ούτω ώστε να έχεις μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για την ψυχοεκπαίδευση, την ψυχοθεραπεία και πώς βασικές αρχές και θεωρίες της ψυχολογίας επηρεάζουν την καθημερινή μας ζωή και πώς μέσω της ψυχοεκπαίδευσης μπορούμε να αποκτήσουμε τις γνώσεις ώστε να ξέρουμε πώς να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες που έρχονται αναγκαστικά προς το μέρος μας ζώντας σε ένα δύσκολο, περίπλοκο κόσμο. Συνεχίζουμε με την ανάγνωση από το κεφάλαιο. Η Γιώτα ήταν μια κοπέλα 33 χρόνων. Ήρθε να με δει για πρώτη φορά ένα βροχερό απόγευμα. Στο τηλέφωνο, όταν πήρε για να κλείσει το ραντεβού, είπε πολύ λίγα. Μόνο ότι χώρισε και δεν είναι καλά και ότι της έχει συστήσει μια φίλη της να έρθει σε εμένα. Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφω περιστατικά από την εμπειρία μου στο γραφείο, όπως και στα υπόλοιπα κεφάλαια και αυτού του βιβλίου και των υπολείπων βιβλίων που γράφω, με αλλοιωμένα φυσικά τα στοιχεία των ανθρώπων που σε αυτά. Μπήκε στο γραφείο βρεγμένη πατόκορφα. Ήταν φανερό πως δεν χρησιμοποίησε ομπρέλα για να μεταβεί από το αυτοκίνητό της στο κτίριο. «Καλώς την της είπα. Δεν έχεις ομπρέλα μαζί σου. Τι? Βράχικες. Βρέχει πολύ. Δεν είχες ομπρέλα μαζί σου. Έχω στη τσάντα μου, αλλά δεν σκέφτηκα να την ανοίξω». Ένα λεπτό να σου φέρω μια πετσέτα να σκουπιστεί. Θέλει να σου φέρω και μια μπλούζα, να αλλάξει όση ώρα είσαι εδώ και να βάλω τη δική σου στο στεγνοτήριο μέχρι να φύγει. Όχι, ευχαριστώ. Είναι ζεστά εδώ. Θα στεγνώσω μέχρι να φύγω. Θέλει κάτι να πει, Όχι. Οκ, okay, καλώ όρισε, Γιώτα. Είμαι η Θέκλα. Ευχαριστώ, μπορώ να αρχίσω να μιλάω. Φυσικά, αφού γι' αυτό ήρθε εδώ. Κυρία Θέκλα, δεν είμαι καλά. Εδώ και μια βδομάδα έχω χάσει τον εαυτό μου. Κούνησα απλώς το κεφάλι και την κοιτούσα κατάματα. Δεν είχα κάτι να πω. Εξάλλου ήταν φανερό πως η γιώτα ήθελε να τα πει όλα, να τα βγάλει από μέσα της. Είμαι 33 χρονών και είμαι ελεύθερη. Εδώ και πολύ καιρό είμαι μόνη μου. Η τελευταία μου σχέση τελείωσε πριν από τέσσερα χρόνια. Πώς τελείωσε? Εγώ αποφάσισα να την τελειώσω επειδή ήμασταν πολύ καιρό μαζί, πέντε χρόνια, και έβλεπα πως δεν ταιριάζαμε πλέον. Και επειδή ήμουν πολύ καιρό σε σχέση, είχα ξεχάσει πως είναι να είσαι ελεύθερη και πόσο δύσκολο είναι να βρεις την αγάπη και να μην πέσει θύμα του κάθε μπαγαπώντη. «Είναι δύσκολο, ναι», τη είπα. «Αλλά μετανιώνεις που χώρισε. «Όχι, δεν μετανιώνω, επειδή όντω δεν ταιριάζαμε με το παιδί εκείνο. Ήμασταν πολύ διαφορετικοί και δεν ήμουν πλέον ερωτευμένοι μαζί του. Θα ήταν άδικο και για εκείνον και για εμένα να παρέμενα σε μια σχέση μόνο για τη συναισθηματική ασφάλεια που θα μου παρήχει. Για πες μου λοιπόν, τι έγινε. Πριν από τρει εβδομάδε αποφάσισα να κάνω προφίλ στο Tinder. Όλε οι φίλε μου με πίεζαν να κάνω μια κίνηση ώστε να βγω ραντεβού. Ξέρει, Θέκλα, οι άντρε δεν φλερτάρουν πλέον. Γιατί οι γυναίκε φλερτάρουν, τη ρώτησα. Δεν ξέρω, εγώ πάντω ντρέπομαι να φλερτάρω δεν νιώθω άνετα να πω να προσεγγίσω πρώτοι έναν άντρα. Γι' αυτό έβαλα μια φωτογραφία μου στο Tinder που δεν φαίνεται πολύ καλά πως είμαι εγώ και μου μίλησαν αρκετοί. Έκαναν αυτή την, πρώτη την κίνηση. Φυσικά για να μπορέσουν να μου μιλήσουν έπρεπε να είχα κάνει swipe right, να είχα εγκρίνει και εγώ το προφίλ τους. Κάνεις μια κίνηση, ξέρεις που περνά στη δεξιά πλευρά του προφίλ που σε ενδιαφέρει και στην αριστερή αυτά που δεν σε ενδιαφέρουν. Ξέρω τι είπα. Ξέρω ότι είναι το Tinder. Λοιπόν, μίλησα με διάφορου. Κανένα όμω δεν μου κέντρισε το ενδιαφέρον ώστε να προχωρήσω τη συνομιλία και να δώσω το τηλέφωνό μου ή να βγω ραντεβού. Πριν από δύο εβδομάδε, βλέπω ξαφνικά ένα προφίλ ενό πολύ καλωστημένου άνδρα που από τη φωτογραφία του φαινόταν εκτό από ωραίο και εξευγενισμένο και που τι πληροφορίε του έγραφε την ηλικία του, 36 χρόνων, ότι εργαζόταν σε μια πολυεθνική εταιρεία και ότι ήταν ελεύθερος. Μου μίλησε αυτός, πιάσαμε την κουβέντα, έξυπνος, ευγενικός, φλέρταρε. Σε αυτό το σημείο θέλω να σας ενημερώσω πως το επόμενο επεισόδιο του podcast, το δέκατο, θα έχει να κάνει με το πώς διαχειριζόμαστε το διαδικτυακό φλερτ και πώς διαχειριζόμαστε τις γνωριμίες μέσω Tinder, Bumble κτλ. Μου μίλησε αυτό, πιάσαμε την κουβέντα, έξυπνο ευγενικό φλέρταρε. Πραγματικά φλέρταρε ωραία. Δεν έγραφε τα συνηθισμένα γεια σου, τι κάνει και τα όλα καλά που έγραφαν οι υπόλοιποι. Έγραφε έξυπνα και ωραία. Μου έγραψε πω ήταν για λίγε μέρε στην Κύπρο, αλλά έχει σκοπό να επιστρέψει επειδή η εργασία του τον έφερνε εδώ. Σύντομα του έδωσα και το τηλέφωνό μου. Ήταν ήδη δύο εβδομάδε στην Κύπρο αλλά εμείς βγήκαμε για πρώτη φορά τρεις μέρες πριν του φύγει. Με κάλεσε σε ρομαντικό δείπνο σε ένα παραλιακό εστιατόριο. Επέμενε μάλιστα και ήρθε και με πήρε αυτός με το αυτοκίνητο ενοικίασης που χρησιμοποιούσε. Κύριος σε όλα του, gentleman, μου μίλησε για τον εαυτό του. Μου είπε πως υπήρξε αραβωνιασμένος, αλλά χώρισε δύο χρόνια πριν επειδή δεν ταιριάζανε. Όσο μου περιέγραφε τον λόγο που χώρισε από τον αραβόνα του, ήταν σαν να άκουγα τον εαυτό μου να περιγράφει πως χώρισα από την τελευταία μου σχέση. Έπαθα την πλάκα μου. Μα ήταν δυνατόν να είχαμε τόσα κοινά στον τρόπο σκέψης. Εδώ θα κάνω μια παρένθεση και θα πω ότι η νάρκηση, οι άνθρωποι με ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας, για τους οποίους έχουμε μιλήσει σε προηγούμενο podcast, επεισόδιο του podcast, η το κάνουν αυτό. Καθρεφτίζουν αυτά που τους λες, προσποιούνται ότι σκέφτονται με τον ίδιο τρόπο που σκέφτεσαι κι εσύ, υποκρίνονται ότι είχαν παρόμοιες εμπειρίες με αυτές που είχες κι εσύ και γενικότερα καθρεφτίζουν εσένα στα μάτια τους. Δηλαδή σου δίνουν μια ψευδή εικόνα ότι έχουν μια τέλεια αντανάκλαση του δικού σου αυτού και ότι ταιριάζεται άρα να προχωρήσεις στο να εκτελέσεις τις όποιες επιθυμίες έχουν, γιατί υπενθυμίζω ξανά πως οι άνθρωποι με ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας κυρίως εκμεταλλεύονται τους άλλους και χρησιμοποιούν τους άλλους για να διαχειρίζονται το συναισθηματικό χάος που κουβαλούν μέσα τους. Τι ρωτάω εγώ την κοπέλα, για σένα ρώτησε πράγματα. Όχι πολλά, ήταν διακριτικός. Προτιμούσε να απαντάει τις δικές μου ερωτήσεις για εκείνον. Μάλιστα, οι άνθρωποι με ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας δεν σου λένε και πολλά πολλά για τον εαυτό του ουσιαστικά. Εάν είναι ευάλωτοι ναρκισιστές, η κρυφονάρκηση όπως είπαμε στο ανάλογο podcast και σας παραπέμπω να το ακούσετε εκείνο το επεισόδιο εάν ήδη δεν το έχετε ακούσει, μπορεί οι ευάλωτοι ναρκισιστές, η κρυφονάρκηση να αραδιάσουν κάμποσα προβλήματα και δράματα και τραύματα της παιδικής του ηλικία κυρίως προκειμένου να προκαλέσουν τη λύπησή σας, να κάνουν επίκληση στο συνέστημα και να φανούν ότι είναι ευαίσθητοι, ενώ στην πραγματικότητα το κάνουν στη διαδικασία του grooming. Grooming είναι η διαδικασία που γίνεται από έναν κακοποιητή, ο οποίος προετοιμάζει το θύμα του για να το κακοποιήσει. Η λέξη grooming χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις της πεδεραστίας κυρίως και αναφέρεται σε ενήλικες εγκληματικά διαστροφικούς οι οποίοι πλησιάζουν παιδιά και τα προετοιμάζουν ώστε να είναι τα θύματα τους. Grooming όμω μπορεί να κάνει και ένα ναρκισσος, ένα άνθρωπο με ναρκιστικό στυλ προσωπικότητα, σε έναν καινούριο άνθρωπο που γνωρίζει, προκειμένου να τον φέρει στο σημείο που θέλει για να τον εκμεταλλευτεί συναισθηματικά και μετά να τον πετάξει σαν στημένη λεμονόκουπα. Και αυτό είναι τον ghosting. Πετά τον άλλον σαν στημένη λεμονόκουπα, είτε επειδή πήρε αυτά που ήθελε να πάρει είτε επειδή δεν στα δίνει. Θα πούμε στη συνέχεια γι' αυτό. Τι ρωτάω, του είπε όμω εσύ πράγματα για σένα. Του είπα ναι, ότι ζω μόνη μου, του μίλησε για τη δουλειά μου, για τι σπουδέ μου, γενικά πράγματα. Σε ρώτησε τι ψάχνει στην εφαρμογή, στο Tinder. Όχι, δεν με ρώτησε, αλλά δεν είναι δεδομένο ότι ψάχνει μια κοπέλα που κάνει προφίλ στην εφαρμογή. Δεδομένο τη λέω πώ. Δεν είναι δεδομένο πως για να κάνεις προφίλ σημαίνει πως είσαι ελεύθερη και θέλεις να φλερτάρεις για να κάνεις σχέση. Στο δικό σου μυαλό ναι, μπορεί και στο δικό μου της λέω. Δεν σημαίνει όμως πως είναι και δεδομένο. Αφού έχει ερώτηση η εφαρμογή που ρωτά τι ψάχνεις και έχει απαντήσεις που επιλέγεις. Εγώ επέλεξα μια σοβαρή γνωριμία. Αυτό τι επέλεξε, τη ρωτάω. Δεν θυμάμαι. Μπορεί να μην επέλεξε τίποτα. Δεν είναι υποχρεωτικό να συμπληρώσει όλα τα πεδία. Δηλαδή εσύ δήλωσε γραπτό στην εφαρμογή πως ψάχνεις μια σοβαρή γνωριμία και αυτός δεν δήλωσε τίποτα. Ναι, αλλά από τη στιγμή που μπήκε σε τόσο κόπο να με φλερτάρει, να με προσεγγίσει, να με βγάλει για φαγητό, να μου πει τόσα πράγματα για τον εαυτό του, αυτό δεν σημαίνει πως έψαχνε σοβαρή γνωριμία. Και τη απαντάω εγώ. Αυτό σημαίνει πως έψαχνε γνωριμία. Σοβαρή ή όχι, δεν μπορείς να το συμπεράνεις από τον τρόπο που σε φλέρταρε. Και τονίζω ξανά εδώ ότι προκειμένου να σε χρησιμοποιήσουν οι άνθρωποι που έχουν αρκισιστικό στυλ προσωπικότητας μπορεί να παριστάνουν προθέσεις που δεν έχουν. Κατά τη διάρκεια του βομβαρδισμού αγάπης, της φάσης του love bombing, σε μια αναρκησιστική σχέση, έστω και αν αυτή θα διαρκέσει λίγο, έστω και θα πάει μέχρι το κρεβάτι μία φορά και μετά θα εξαφανιστεί ο στο θα κάνει ghosting, θα σε βομβαρδίσουν με πολύ προσοχή και πολύ ψεύτικη αγάπη προκειμένου να πέσει στην παγίδα. Εγώ πάντως, λέει η κοπέλα, το θεώρησα δεδομένο πως από τη στιγμή που ήταν τόσο κύριος απέναντί μου ήθελε κάτι σοβαρό όπως και εγώ. Εξάλλου το έγραψα και στο προφίλ μου. Οκ, okay, λέω, εσύ θεωρούσε πω είσαι ξεκάθαρη. Ναι. Και τι έγινε μετά. Εκείνο το βράδυ καταλήξαμε σε μια πολύ ρομαντική βόλτα στην παραλία όπου φιλιόμασταν βαθιασμένα. Θέκλα, το πιστεύει πω ένιωσε ερωτευμένη. Ναι, σε πιστεύω, τη είπα. Δεν είναι δύσκολο να νιώσει ερωτευμένη με το κατάλληλο φλερτ και το κατάλληλο σκηνικό. Και τον κατάλληλο άνθρωπο, μου λέει αυτή. Με τον Γρηγόρη ταιριάζουμε πολύ. Οι Γρηγόρη, το λένε, τη ρώτησα. Ναι και ολοκληρώσατε εκείνο το βράδυ. Όχι. Παρόλο που μου το πρότεινε, εγώ του είπα πως δεν ήμουν έτοιμη. Έτσι περιοριστήκαμε σε ερωτικέ αγκαλιές και φιλιά. Και πότε ολοκληρώσατε. Πώς είσαι σίγουρη πώ ολοκληρώσαμε. Δεν είμαι σίγουρη, τη είπα, αλλά μου φαίνεται πολύ πιθανή εξέλιξη. Ήμουν πολύ διστακτική στον να ολοκληρώσουμε επειδή θα έφευγε σε δύο μέρε και από ό,τι μου είπε θα επέστρεφε ξανά σε ένα μήνα. Όμω την επόμενη μέρα συνεχίσαμε να μιλάμε συνέχεια με μηνύματα Συνεχίσαμε συνέχεια, δηλαδή αυτό το συνέχεια είναι love bombing. Ακόμα και την ώρα που ήταν σε σημαντικές συναντήσεις για τη δουλειά και το βράδυ βγήκαμε πάλι για φαγητό και ποτό. Και καταλήξαμε στο σπίτι μου, όπου έζησα την πιο απίστευτη ερωτική νύχτα της ζωής μου. Ξέρεις Θέκλα, δεν ανοίγομαι εύκολα σε μια καινούργια γνωριμία. Για μένα ήταν κάτι πρωτόγνωρο μέσα σε λίγες μέρες να προχωρήσουμε στο σεξουαλικό κομμάτι. Όμω ένιωθα ερωτευμένη και σίγουρη πω το θέλω αυτό τον άνδρα. Ένιωθε, τώρα δεν νιώθει. Περίμενε να σου πω τι έγινε και θα καταλάβει. Περάσαμε όλο το βράδυ μαζί και κατά τι 6 το πρωί σηκώθηκε, έκανε ντου, ντύθηκε και μου είπε πω έπρεπε να επιστρέψει στο ξενοδοχείο του που είχαν πρωινή συνάντηση με του άλλου συναδέλφου του που ταξίδευαν μαζί. Το ρώτησα τι ώρα ήταν η συνάντηση, αλλά απέφυγε να μου απαντήσει ακριβώς μετά που πήρε το καλό το σεξ, το σεξ με συνέστημα, άλλαξε. Άρχισε η αντίστροφη μέτρηση. Μου είπε «Να, τώρα το πρωί». Εγώ εκείνη την ώρα δεν ένιωσα καλά. Τις προηγούμενες δύο μέρες οι συναντήσεις του άρχισε στις 9 και μετά την πρώτη μας νύχτα ήθελε να φύγει τρει ώρες πριν από τη συνάντηση. Εδώ θέλω να τονίσω ότι το σώμα μας μας ενημερώνει για το πότε πάει κάτι χ σε μια γνωριμία. Είναι το λεγόμενο gut instinct που στα ελληνικά χρησιμοποιείται η λέξη διέσθηση για να περιγράψει τον gut instinct. Η λέξη gut σημαίνει έντερο, instinct σημαίνει ένστικτο και όταν λέμε gut instinct εννοούμε αυτό που νιώθουμε μέσα στο στομάχι μας ένα σφίξιμο όταν κάτι δεν πάει καλά, Μιλάμε για την εσωτερική πληροφόρηση που μας δίνει το σώμα μας, συνήθως με την πρόκληση δυσφορίας, το στομάχι και το έντερο, το γαστρεντερικό σύστημα είναι ο δεύτερος εγκέφαλος ή ο συναισθηματικός εγκέφαλος όπως ονομάζεται στη ψυχολογία, στο γλωσσάρι της ψυχολογίας και είναι το πρώτο όργανο, το γαστρεντερικό σύστημα, το οποίο έχει ενδείξεις όταν αλλάζουν τα συναισθήματά μας. Και κάτι που γνωρίζουμε πρόσφατα, που έχουμε γνωρίσει τις τελευταίες δεκαετίες, είναι ότι ακριβώς το γαστρεντερικό σωλήνα παράγεται και μια σημαντική ποσότητα της σερωτονίνης ή αλλιώς του νευροδιαβιβαστή της ευτυχίας, ο οποίος έχει χαμηλά επίπεδα σε ανθρώπους με κατάθλιψη. Είμαι σίγουρη ότι υπάρχουν πάρα πολλά ακόμη να ανακαλυφθούν από τους νευροεπιστήμονες σε σχέση με τη λειτουργία του γαστρεντερικού συστήματος σε συνεργασία με τον εγκέφαλο και τις χημικές αυτές ενώσεις, τις χημικές ουσίες, τους νευροδιαβιβαστές οι οποίοι επικοινωνούν τα συναισθήματα από τον εγκέφαλο στο σώμα και από το σώμα στον εγκέφαλο. Το gut instinct μας λοιπόν είναι η διέστησή μας, είναι η εσωτερική μας πληροφόρηση μέσα από το σώμα μας και τις αισθήσει του σώματός μας, τις εσωτερικές μας αισθήσει για το ότι κάτι δεν πάει καλά και πρέπει να το ακούμε. Περισσότερα για τον Gut θα πούμε και στο επόμενο επεισόδιο του podcast όπου θα μιλήσουμε για το πώς διαχειριζόμαστε τις διαδικτυακές γνωριμίες. Άρα η κοπέλα λέει ότι εγώ εκείνη την ώρα δεν ένιωσα καλά. Τι προηγούμενε δυο μέρε οι συναντήσει του άρχιζαν στι 9 και μετά την πρώτη μα νύχτα ήθελε να φύγει τρει ώρε πριν από τη συνάντηση. Εσύ δεν θα πήγαινε στη δουλειά, τη ρώτησα. Εγώ πιάνω δουλειά στι 9, όχι στι 6 το πρωί. Δεν του είπε να μείνει λίγο παραπάνω. Δεν ήθελα να φανώ πιεστική. Με φίλησε, μου είπε στο επανειδήν και έφυγε. Auf ζέχεν που λένε και οι Γερμανοί. Πότε θα ήταν το επανειδύνητη, ρωτάω. Εγώ υπέθεσα πω το απόγευμα πρωτού φύγει για το αεροδρόμιο θα βρισκόμασταν έστω για ένα καφέ. Δεν είχαμε συμφωνήσει κάτι τέτοιο, αλλά μου φαινόταν φυσιολογικό μετά την πρώτη μα νύχτα ω ζευγάρι να θέλει να με διέσει και για έναν καφέ πρωτού φύγει. Τη λέω εγώ. Για σένα ήταν η πρώτη σα νύχτα ω ζευγάρι. Για εκείνον δεν μπορούμε να ξέρουμε τι ήταν εφόσον δεν το συζητήσατε ξεκάθαρα. Τι να συζητούσαμε. Αφού με φλέφταρε ξεκάθαρα, δέχτηκε την άρνησή μου την πρώτη νύχτα να προχωρήσουμε. Δεν ήταν δεδομένο πω όταν ολοκληρώναμε θα γινόμασταν ζευγάρι. Δεδομένο για σένα, Αχ, λέει η κοπέλα. Και άρχισε να κλαίει με λυγμού. Τη έδωσα ένα κουτί χαρτομάντιλα που είχα πάντα δίπλα μου και τη ζήτησα συγγνώμη που ήμουν επιθετική. Δεν είσαι επιθετική, Εσύ μιλά λογικά. Εγώ την πάτησα. Θέκλα, ξέρει ότι από την ώρα που έφυγε από το διαμέρισμα μου όλα άλλαξαν. Πώ άλλαξαν. Έτσι γίνεται το κόστη. Από την ώρα που φεύγει, όλα αλλάζουν. Πάμε να δούμε πώ άλλαξαν τα πράγματα. Καταρχά, μόλι έφυγε, πρόσεξα πω αλλαξαν τα πραγματα καταρχας μολι κατευθείαν το προφίλ του στην εφαρμογή. Ή με ανμάτσαρε. Δηλαδή, ε, κατήργησε το ματσάρισμα, κατάργησε το τέριασμα των δύο προφίλ. Εγώ είχα ζει, θεώρησα ότι αυτό ήταν ένα σήμα που θεωρούσε πως πλέον είχαμε ξεκινήσει σχέση. Ενώ. Δεν ξέρω. Έχω απορία ακόμα γι' αυτό. Λοιπόν, είτε έσβησε το προφίλ του, είτε με ανμάτσαρε, αλλά μου έστειλε τρία-τέσσερα μηνύματα μέχρι να φύγει. Τώρα που το σκέφτομαι, βασικά απαντούσε στα δικά μου. Τι του έγραφε εσύ. Του έγραψε ότι τον σκέφτομαι και μου απάντησε με ένα χαμόγελο και μια φωτογραφία που έδειχνε πω ήταν σε σύσκεψη. Βασικά φωτογράφησε το τραπέζι που καθόταν και τα πόδια του σαν να μου έλεγε «Είμαι σε σύσκεψη, μη με ενοχλεί. Το σεβάστηκα. Γύρω στις 3 το απόγευμα του έστειλα μήνυμα και του έγραψα «Μωρό μου, τι ώρα πετάς, θα μπορέσαμε να πιούμε έναν καφέ να σε δω λίγο πριν φύγεις». Στις 4 και μισή, δηλαδή μια μισή ώρα μετά, μου απάντησε ότι είδε στο αεροδρόμιο μαζί με τους συναδέλφους του και θα πετούσε στις 6. .00. Θα μου τηλεφωνούσε μόλις έφτανε στον προορισμό του. «Και σε πήρε» τη ρώτησα εγώ. «Ναι», και αυτή ήταν και η τελευταία φορά που μιλήσαμε. Με πήρε ενώ βρισκόταν στο ταξί από το αεροδρόμιο προς το σπίτι του. Με ευχαρίστησε για τις υπέροχες στιγμές που περάσαμε μαζί και πώς ανυπομονή να επιστρέψει σε ένα μήνα για να ξανασυναντηθούμε. Εγώ του είπα πως δεν θα χαθούμε. Θα μιλούμε στο τηλέφωνο, θα κάνουμε βιντεοκλήσεις και πώς μπορεί να πεταχτώ και εγώ να το δω κάποια στιγμή. Μια μισή ώρα ταξίδι με το αεροπλάνο είναι ολοκιόλου. Τι σου απάντησε αυτό. Πώ φτάνει το ταξί στον προορισμό του και πρέπει να κλείσει για να πληρώσει τον ταξιτζή και να πάρει τι βαλίτσε του. Και αυτή ήταν η τελευταία φορά που τον άκουσα. Γιατί ρωτάω εγώ. Δεν ξέρω, γι' αυτό είμαι σε αυτή την κατάσταση. Έφυγε πριν από μια εβδομάδα ακριβώ και έκτοτε είμαι ζωντανή νεκρή. Εσύ δεν επικοινώνησε ξανά μαζί του. Εκείνο το βράδυ, ήταν 9.30 όταν με πήρε στο τηλέφωνο από το ταξί, πριν πάω για ύπνο, Δύο ώρε μετά, του έστειλε ένα γλυκό μήνυμα για καληνύχτα. Στο οποίο δεν πήρα καμία απάντηση. Είσαι σίγουρη πω στάλθηκε το μήνυμα. Ναι. Έχουμε και οι δυο τον ίδιο τύπο κινητού και μπορώ να δω όχι μόνο αν έχει στείλει το μήνυμα, αλλά και αν έχει παραλυφθεί. Προφανώ είχαν και οι δύο iPhone. Το μήνυμα πήγε εκείνο το βράδυ, αλλά δεν το διάβασε μέχρι την επόμενη το μεσημέρι. Επειδή μπορώ να δω και πότε διαβάζεται το μήνυμα. Δεν σου απάντησε όταν το διάβασε. Όχι τίποτα. Εννοείται πω εγώ δεν ένιωθα καθόλου καλά, έτσι τον πήρα στο τηλέφωνο. Την πρώτη φορά το τηλέφωνο χτυπούσε χωρί απάντηση. Τη δεύτερη φορά πήγε κατευθείαν στον τηλεφωνητή. Του έστειλα άλλο ένα μήνυμα στο κινητό, πω ανησυχώ, μήπω έπαθε κάτι και να μου απαντήσει, το οποίο πάλι το διάβασε αλλά δεν απάντησε. Την επομένη ήταν Κυριακή, εννοείται πω δεν κοιμήθηκα όλο το βράδυ, δεν ήξερα τι να νιώσω, τι να σκεφτώ. Ξύπνησα το πρωί και τον πήρα μέσω τηλέφωνο δεν ξέρουμε τι θα νιώσουμε. Νιώθουμε, αλλά μπορεί να μην έχουμε αυτεπίγνωση να συνειδητοποιούμε τι νιώθουμε. Θυμηθείτε το επεισόδιο με τη συναισθηματική νοημοσύνη. Άρα ξύπνησε η κοπέλα το πρωί και τον πήρε τηλέφωνο. Και κατάλαβα πως με είχε μπλοκάρει. Είχε μπλοκάρει τον αριθμό μου. Εκεί συνειδητοποίησα πως επίτηδες δεν έβγαινε στο τηλέφωνο. Δεν του συνέβαινε κάτι. Απλώς δεν ήθελε να μιλάει άλλο μαζί μου. Γιατί όμως, τι του έκανα εγώ. Εσύ, τη απάντησα, τίποτα. Γιατί θεωρεί πω του έκανε κάτι εσύ. Επειδή ήταν τόσο διαφορετικό μέχρι το πρωί τη Παρασκευή που έφυγε από το σπίτι μου, Μήπω έκανα εγώ κάτι που το χάλασε. Μιλά σοβαρά τώρα, τη ρώτησα εγώ. Ναι, δεν γίνεται ένα άνθρωπο τόσο στηργικό και τρυφερό να αλλάξει από τη μια στιγμή στην άλλη. Κάτι θα έκανα εγώ που το χάλασε. Γιώτα. Του ξανά έστειλες μήνυμα. Του έστειλα την επομένη τη Δευτέρα ένα mail στο οποίο του έλεγα πως κατάλαβα πως με έχει μπλοκάρει, πως δεν είμαι χαζή και πως αν έχω κάνει κάτι που τον ενόχλησε να μου το πει να το γνωρίζω. Δεν ξέρω όμως αν έχει διαβάσει το mail μου. Προχθές τον βρήκα στο facebook και του έκανα αίτημα φιλίας, το οποίο φυσικά δεν αποδέχτηκε, αλλά του έστειλε και εκεί το ίδιο μήνυμα που έστειλε και μέσω email. Το διάβασε? Ναι, αλλά πάλι δεν απάντησε. Και μετά από λίγη ώρα είδα πως με μπλόκαρε και από το Facebook. Άρα σου κάνει ghosting κανονικότατα. Τι είναι αυτό? Το ghosting είναι ένας όρος που προέρχεται από τη λέξη φάντασμα και ουσιαστικά σημαίνει ότι ο άλλος εξαφανίζεται σαν το φάντασμα χωρίς εξήγηση από μια ερωτική σχέση. Αυτό μου κάνει. Εξαφανίστηκε χωρίς καμιά εξήγηση και εγώ δεν είμαι καθόλου καλά. Είναι φυσιολογικό μετά από μια τόσο σύντομη γνωριμία παύλα σχέση να νιώσω τόσο άσχημα. Γιώτα μου, έχεις κάνει ποτέ ξανά ξεπέτα. Τι σημαίνει αυτή η λέξη. Ε, πρέπει εδώ να διευκρινίσω ότι είμαι Κύπρια και οι ιστορίες που περιγράφω στα βιβλία μου είναι από περιστατικά με Κύπριους θεραπευόμενους. Και η αργό στην Κύπρο έχει κάποιες διαφορές από την αργό στην Ελλάδα. Η λέξη ξεπέτα είναι λέξη της ελληνικής αργό. Ε, της ελλαδικής αργό και όχι της κυπριακής αργό. Έχεις κάνει ξανά σεξ της μιας βραδιάς, one night stand. Όχι, δεν είναι κάτι που μπορώ να, κάνω, να το κάνω. Δεν ξέρω αν είμαι συντηρητική, αν ο τρόπο που μεγάλωσα αλλά δεν μπορώ να κάνω σεξ με έναν άγνωστο έτσι, χωρίς δεσμεύσει. Ο Γρηγόρης δεν ήταν άγνωστός. Όχι, τον γνώρισα πρωτού ολοκληρώσουμε. Μιλούσαμε για μια ολόκληρη εβδομάδα και κάναμε σεξ όταν βγήκαμε για δεύτερη φορά. Πόσο καλά τον γνωρίζεις, τη ρωτάω εγώ. Αρκετά καλά νομίζω. Μου έχει μιλήσει πολύ για τον εαυτό του. Γνωρίζεις κάποιον από το περιβάλλον του. Πώς μπορώ να γνωρίζω αφού δεν είναι Κύπριος και ήταν εδώ μόνο για δύο εβδομάδες αλλά μου είπε πως σχεδιάζει στο μέλλον να έρχεται συχνά για δουλειές επειδή η εταιρεία του μελετά την πιθανότητα να ανοίξει παράρτημα στην Κύπρο. Άρα της λέω εγώ, ίσως ήθελε να βρει μια ερωμένη για κάθε φορά που θα ερχόταν στην Κύπρο. Κάθε λιμάνι και καημό που έλεγαν για τους ναυτικούς. Ερωμένη σε κάθε λιμάνι. Θέκλα, με προσβάλλει, λέει η κοπέλα. Δεν είμαι εγώ που σε προσβάλλω, λυπάμαι. Εγώ απλώς υποθέτω ποια μπορεί να ήταν τα κίνητρα του Γρηγόρη. Η συμπεριφορά που έχεις περιγράψει πάντως αυτό δείχνει. Ήθελε να κάνετε σεξ, το πέτυχε. Θα θέλει να ξανακάνετε σεξ όταν, όταν και αν ξανάρθει στην Κύπρο. Αυτό δεν ξέρω αν θα το πετύχει. Εννοείται πως δεν θα το πετύχει. Μετά από όλα αυτά, μετά από τόσο πόνο που μου προκάλεσε, πώς θα έχει τα μούτρα να ζητήσει να ξαναβρεθούμε. Δεν ξέρω, τη απάντησα. Έχω δει περιπτώσεις που βρίσκουν τρόπο κάποιοι να χρυσώσουν το χάπι για να εξήγει τη συμπεριφορά του παρελθόντος, ώστε να τους δοθεί ευκαιρία να την επαναλάβουν. Και αυτό ονομάζεται «hoovering». Είναι μια προσφυλής μέθοδος των αρχισιστών, όταν θέλουν να ξανατραβήξουν κοντά τους κάποιον για να τον ξαναεκμεταλλευτούν, για να τον ξαναξεζουμίσουν, λειτουργούν σαν την ηλεκτρική σκούπα που ρουφάει. «Hoover» είναι μια μάρκα στην ουσία ηλεκτρική σκούπα η οποία έχει επικρατήσει και πολύ συχνά αντί λένε, ηλεκτρική σκούπα, λένε hoover στην αγγλική γλώσσα. Άρα hoovering σημαίνει επαναρρόφηση, επαναρροφώ τον άλλον πίσω στην κατάσταση. Και αυτό γίνεται από τους ναρκισιστές, ξαναλέω, όταν θέλουν να ξαναεκμεταλλευτούν κάποιο θύμα τους ή να πείσουν κάποιον να επιστρέψει σε μια κακοποιητική κατάσταση. Καλά, μα είναι χαζές αυτές οι γυναίκες που δέχονται κάτι τέτοιο, ρωτάει η γιώτα. Χαζές δεν θα τις έλεγα ερωτευμένες ίσως ή κολλημένες, τι απάντησα εγώ. Και συνεξαρτημένες θα έλεγα σήμερα και σας παραπέμπω στο αντίστοιχο επεισόδιο αυτού του podcast για τη συνεξάρτηση. Κόλλημα, έχω φάει κόλλημα μαζί του. Γιατί όμως δεν μου είπε ξεκάθαρα τι ήθελε. Δεν ξέρω τι απάντησα. Μήπως είχε δει τι έγραφε στο προφίλ σου. Εννοεί που έγραφα πως θέλω σοβαρή σχέση. Ναι. Μήπως είδε αυτό και γι' αυτό αποφάσισε να το παίξει έτσι. Να σε ρωτήσω κάτι. Αν σου έλεγε ξεκάθαρα πως θέλει σεξ χωρίς δεσμεύσεις από την αρχή θα το έκανες. Όχι βέβαια λέει αυτή η Γιότα. Δεν θα έμπαινα καν στη διαδικασία να γνωρίσω κάποιο και να κάνω σεξ μια βραδιά. Άρα μπορεί γι' αυτό το λόγο να σου πούλησε το παραμύθι ή μπορεί όμως και έτσι να γούσταρε. Να γούσταρε τι να γούσταρε. Μπορεί να γούσταρε να τον ερωτευτεί μια τόσο αξιόλογη κοπέλα όπως εσύ. Να του τόνωσε τον εγωισμό του η αφοσίωση που του έδειξε. Δεν καταλαβαίνω. Γιώτα μου, είναι πολύ διαφορετικό να προτείνει ένα άνδρα σε μια γυναίκα να κάνουν σεξ χωρί δεσμεύσει και αυτή να το αποδεχθεί, και πολύ διαφορετική εμπειρία για τον άνδρα να την κατακτήσει συναισθηματικά και ερωτικά. Είναι πιο έντονη, πιο γεμάτη εμπειρία. Είναι το ίδιο να συνευρεθεί με μια γυναίκα που, που είναι και αυτή συνειδητοποιημένη πως δεν είναι ερωτευμένη μαζί του και πως πάει μόνο για την εμπειρία ή επειδή έχει ανάγκη το σεξ παρά να καταχτά το μυαλό και την καρδιά μιας γυναίκας και έπειτα το σώμα της. Αυτό με έναν διεστραμμένο κατά τη γνώμη μου τρόπο, με έναν αρκισιστικό τρόπο, του δίνει περισσότερη ευχαρίστηση. Είναι δυνατόν να υπάρχουν άνθρωποι που σκέφτονται και λειτουργούν έτσι. Είναι δυνατόν. Σου συνέβη. Και εγώ τώρα πώς τον ξεπερνώ. Πώς τον ξεπερνώ που τον ερωτεύτηκα και μου λείπει και νιώθω τόσο προδομένη. Δεν ερωτεύτηκε στον γρηγοριό, ερωτεύτηκε στην εικόνα που σου πούλησε. Την αγόρασε ακριβά, θα έλεγα. Δεν είσαι ερωτευμένη μαζί του. Είσαι ερωτευμένη με αυτό που σου υπέβαλε πω είναι, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι. Είπε πω το πρώτο πράγμα που σου έκανε εντύπωση σε αυτόν πέρα από την εξωτερική του εμφάνιση είναι η ευγένεια. Ναι, ήταν πολύ ευγενικό. Ε, πόσο ευγενικό είναι να παρατάς μια κοπέλα στα κρύα του λουτρού με τον τρόπο που το έκανε αυτός χωρίς καμιά εξήγηση. Αυτό είναι ευγένεια, αυτό είναι του είδους αγένεια, εγκληματική αγένεια θα έλεγα. Και όντως το ghosting είναι μια εγκληματική πράξη αγένειας η οποία τραυματίζει ψυχικά τον άνθρωπο που το δέχεται. Δεν το είχα σκεφτεί έτσι είπε η Γιώτα αφού δεν μου έχει μιλήσει αγενός. Αντιθέτω, εγώ στο τελευταίο μήνυμα που του έστειλα, επειδή του έστειλα και δεύτερο email, αφού με μπλόκαρε στο Facebook, του μίλησα άσχημα. Του έγραψα πω δεν έχει κότσια και ανδρισμό. Και ήσουν εσύ αγενή, επειδή του περιέγραψε τι έκανε. Μα αυτό δεν μου έχει πει και δεν μου έχει γράψει κάτι μειωτικό. Αυτό σου έχει κάνει κάτι εξαιρετικά μειωτικό εξαφανίστηκε σαν το φάντασμα μετά που πήρε αυτό που ήθελε. Και έβαλε τις βάσεις ώστε εσύ να καταλάβεις από μόνη σου πως αυτό θέλει μόνο φλερτ, ρομάντζο και σεξ όταν θα είναι στην Κύπρο για ποικιλία του ταξιδιού του. Δεν θα ξαφνιαζόμουν καθόλου αν μάθαινα πως δεν είναι ελεύθερος. Μα το προφίλ του στο facebook δεν έγραφε ότι είναι παντρεμένος. Και από όσες αναρτήσεις έχει δημόσιες και είδα πρωτού με μπλοκάρει δεν φαίνεται να είναι παντρεμένος. Μπορεί να μην είναι παντρεμένος. Μπορεί να είναι αραβωνιασμένος. Ή να έχει σχέση. Μα ήταν αραβωνιασμένος και χώρισε. Έτσι σου είπε. Το γνωρίζεις τα σίγουρα. Η αλήθεια είναι πως όχι. Μπορεί όντω να ήταν αραβωνιασμένος και να χώρισε και τώρα να είναι ξανά αραβωνιασμένος ή να συζεί με κάποια κοπέλα ή να είναι αραβωνιασμένος να μην χώρισε ποτέ, να φαντασιωνόταν την ώρα που ήταν μαζί σου πως χώρισε, να σου το είπε και σένα, να το πίστεψε και να δημιουργήθηκε η κατάλληλη ατμόσφαιρα για να δημιουργηθεί το ρομάντζο σας. Και είπες πως ήταν και πολύ καλή αυτή η σεξουαλική εμπειρία. Για μένα ναι, δεν ξέρω όμως για εκείνο. Λες να μην του άρεσα και γι' αυτό να με αποφεύγει. Αυτό το ερώτημα εδώ πέρα δείχνει ακριβώ την ανασφάλεια που βιώνει η κοπέλα αυτή και όταν δεχόμαστε μία πράξη γκόστινγκ, γιατί το γκόστινγκ είναι πράξη ακόμη και σημαίνει απραξία, όταν δεχθεί τον κόστινγκ, μειώνεται ακόμη περισσότερο η αυτοεκτίμησή σου. Την ώρα που συνέβαινε το σεξ, τι σου έδειχνε. Πως το απολάμβανε περισσότερο από ότι εγώ. Άρα γνωρίζεις και από μόνη σου την απάντηση. Εσύ ήσουν ένα εξωτικό φρούτο που διάνθησε την επίσκεψη του στο νησί μας, αλλά δεν επιθυμεί συνέχεια της γνωριμίας σας τώρα που είναι στην πόλη του. Μα γιατί είναι δυνατόν να είναι οι άνθρωποι τόσο κακοί. Ναι, είναι δυνατόν. Δεν έχεις ακούσει για ανθρώπους που βιάζουν στο πρώτο ραντεβού. Δεν έχεις ακούσει το φαινόμενο day rape. Ναι, έχω διαβάσει γι' αυτό. Ε, λοιπόν, ghosting, όπως αυτό που σου έκανε ο κύριος Γρηγόρης, είναι μια εξευγενισμένη μορφή μορφή rape, ψυχικού βιασμού, όπως εξευγενισμένος είναι και ο ίδιος τρομάρα του. Έχεις δίκιο. Νιώθω σαν να έχει βιάσει τη ψυχή μου. Αυτή τη φορά έκλαιγε 38 με λυγμού. Ήταν δύσκολο για μένα να την κοιτάω και να μην κάνω μια κίνηση να τη συμπαρασταθώ. Τη ρώτησα αν ήθελα να την αγκαλιάσω. Χώθηκε στην αγκαλιά μου και έκλαιγε σπαραχτικά. Σαν ένα λαβωμένο πουλί. Σαν ένα μωρό που μόλι έχει χάσει την ασφαλειά του. Έκλαψα κι εγώ μαζί τη. Όχι μόνο για εκείνη, αλλά και για όλες τις γυναίκες που έχουν δεχθεί τέτοιον βιασμό ψυχής που ένας έξυπνος εντός εισαγωγικών βρέθηκε να παίξει με τα αισθήματά τους για να απολαύσει ο ίδιος το έργο που σκηνοθέτησε και μετά τις αγνόησε και τις πέταξε σαν στιμμένες λεμονόκουπες. Έκλαψα και για εκείνους τους άνδρες που γνώρισα, που έπαθαν τα ίδια από μια γυναίκα, πιο λίγη αυτοί, αλλά γνώρισα και άνδρες που δέχτηκαν κόστιν, αδικαιολόγητη εξαφάνιση ενός προσώπου που κέρδισε την εμπιστοσύνη και τα συναισθήματά του και εξαφανίστηκε αφού πήρε αυτό που επιθυμούσε. Και επίσης στην πορεία γνώρισα και άνδρες που δέχθηκαν κόστινγκ από άνδρες και γυναίκες που δέχθηκαν κόστινγκ από γυναίκες. Γιατί πρέπει να το ξαναπούμε πως ο τύπος προσωπικότητας και η κακοποίηση δεν γνωρίζει φίλο και ερωτικό προσανατολισμό. Και στη συνέχεια του κεφαλαίου αυτού περιγράφω μια παρόμοια ιστορία που είχε ένας άνδρας με μια κοπέλα που του έκανε costing. Θα σα διαβάσω ακόμη ένα μικρό κομμάτι και θα σχολιάσω. Όποιο επενδύσει συναισθηματικά, πληγώνεται όταν τον αφήσει στα κρύα του λουτρού όταν του κάνει γκόστινγκ. Χάνεται η ψυχική του ισορροπία και μπορεί να χρειαστεί ψυχοθεραπεία για να συνέλθει. Και μέσα από τη ψυχοθεραπεία, φυσικά θα ανακαλύψει και ο ίδιος, όπως συνέβη και με το περιστατικό με τον Αντώνη, αυτό που δεν σας διαβάζω και υπάρχει στο κεφάλαιο αυτό του βιβλίου μου, «Ψυχολογικός πόλεμος», ο οποίος ανακάλυψε ποια δικά του στοιχεία τον έκαναν κατάλληλο υποψήφιο για θύμα. Και εντοπίζοντας αυτές τις αδυναμίες του και δουλεύοντας πάνω σε αυτές, με τη βοήθεια του ψυχοθεραπευτή του, θα μπορέσει να ασφαλίσει τον εαυτό του από μελλοντικέ παρόμοιες ταλαιπωρίες. Αυτό πέτυχε και ο Αντώνης και είμαι πολύ περήφανη για αυτόν επειδή αξιοποίησε μια τραυματική εμπειρία και αντί να επιτρέψει να τον γονατίσει και να τον σκληρύνει εντό εισαγωγικών ως άνθρωπο επιδίωξε και κατάφερε να τη χρησιμοποιήσει προς όφελός του ώστε να γίνει ο ίδιος πιο σοφός, πιο δυνατός, πιο ολοκληρωμένος άνθρωπος. Η τραυματική εμπειρία που είχαν τόσο ο Αντώνης όσο και Γιώτα, το ghosting θα μπορούσε να οδηγήσει στη ψυχική τους ατίμωση εντό εισαγωγικών, να καταλήξουν να νιώθουν ντροπή και αναξιότητα για τον εαυτό τους, εάν δεν το συζητούσαν με έναν ψυχολόγο και απλώς το μοιράζονταν με ανθρώπους χωρίς ψυχολογική γνώση και ενσυναίσθηση. Στα χέρια ενός θήτη, η γνώση τέτοιων περιστατικών θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να κατατροποθεί ψυχικά και συναισθηματικά το θύμα του. Και θέλω να πω κάτι πάνω σε αυτό. Όταν μας συμβαίνουν διάφορα αναπάντεχα στη ζωή μας τραυματικά γεγονότα, το ghosting, η εξαφάνιση δίχως εξηγήσει αποτελεί ένα τραύμα ψυχικό που δέχεται ένας άνθρωπος που βρίσκεται στο χώρο του φλερτ και του dating. Όταν τα μοιραζόμαστε αυτά τα τραυματικά γεγονότα με ανθρώπους που δεν έχουν ενσυναίσθηση και δεν έχουν ψυχολογικές γνώσεις, αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να μας κάνουν να νιώσουμε πολύ άσχημα για τον εαυτό μας. Μπορεί να μας κάνουν να νιώθουμε χαζοί, ηλίθιοι, παλαβοί και ότι φταίμε εμείς για το γεγονός ότι δεχόμαστε ghosting. Το ghosting είναι μία πράξη έλλειψης θάρους, έλλειψης πνευματικής, ψυχικής και συναισθηματικής γενναιότητας. Είναι μία πράξη κακοποιητική, είναι μία πράξη εξαιρετικά ναρκισιστική και εγωιστική, στην οποία καταφεύγουν οι άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν να αναλαμβάνουν τις ευθύνες για τις πράξεις τους και δεν επιθυμούν να έχουν ουσιαστικές σχέσεις, αυθεντικές σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους. Το ghosting συμβαίνει πολύ συχνά στην εποχή μας και δεν συμβαίνει μόνο σε ερωτικές σχέσεις, μπορεί να συμβεί και σε φιλικές σχέσεις. Σε αυτό το επεισόδιο όμως μιλάμε για το ghosting στις ερωτικές σχέσεις. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και γι' αυτό το σκοπό έχω φτιάξει αυτό το επεισόδιο στο podcast και γι' αυτό το σκοπό έχω και ένα playlist στο κανάλι μου στο YouTube με μια σειρά από βίντεο τα οποία αναφέρονται στο ghosting και σε περιστατικά ghosting, μελέτης περίπτωσης ghosting. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για αυτό το θέμα και να έχουμε υπόψη μας κάποια βασικά στοιχεία. Πρώτον, γκόστιν κάνει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πάλι ο ο οποίος δεν έχει συμπόνια, δεν έχει ενσυναίσθηση και έχει ένα στυλ προσωπικότητας. Για τον γκόστινγκ φταίει αυτός που το κάνει, όχι αυτός που το δέχεται. Είναι πάρα πολύ εύκολο να θεωρήσουμε ότι κάτι κάναμε λάθος εμείς και γι' αυτό το λόγο έχουμε δεχθεί ghosting. Όχι. Όσο καλά και αν τα κάνουμε τα πράγματα, όσο πολύ και αν προσπαθούμε να ευχαριστήσουμε έναν άνθρωπο που μπαίνει στη ζωή μας σαν σύφουνας και φεύγει το ίδιο απότομα, δεν θα αποτρέψουμε τον ghosting. Τον κόστινγκ το κάνουν οι άνθρωποι επειδή οι ίδιοι είναι αρπαχτικά. Θέλουν να αρπάζουν από τους άλλους ανθρώπους επιβεβαίωση, να τροφοδοσία, να ρουφάνε ενέργεια και να ξεζουμίζουν τους άλλους ανθρώπους προκειμένου να νιώσουν αυτοί παροδικά για λίγο καλά, να εξαφανιστούν χωρίς εξηγήσει γιατί δεν θέλουν να έρθουν σε επαφή ούτε με τον πόνο που έχουν προκαλέσει στον άλλον, αλλά ούτε και με τα δικά τους συναισθήματα και πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι κατά συρροή κάνουν ghosting στους άλλους. Αυτός που σου έχει κάνει ghosting εσένα σήμερα, έχει κάνει προηγουμένως και σε άλλους ανθρώπους ghosting και θα κάνει και στο μέλλον. Δεν προκαλεί εσύ τον ghosting. Τον ghosting το κάνει ο άνθρωπος ο οποίος είναι παλιόπεδο πάλι άνθρωπο, πάλι ο χαρακτήρα, ναρκιστή. Πώ μπορούμε να αποφύγουμε τον κόστη. Θα είμαι ειλικρινή μαζί σα. Δεν μπορούμε πάντα να αποφύγουμε τον κόστη. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι τόσο πολύ επιτιδευμένοι, οι οποίοι χρησιμοποιούν την ευφυα του την διανοητική προκειμένου να χειριστούν άψογα τους άλλους ανθρώπους, είναι εξαιρετικά χειριστικοί, είναι εξαιρετικά γοητευτική, αλά, επιφανειακά γοητευτική, αλλά γοητευτική και μπορεί να ξεγελάσουν ακόμη και τον πιο έμπειρο γνώστη της ψυχικής δομής των αρχισιστών. Δεν μπορούμε πάντα να το αποφύγουμε. Θα τύχει να το πάθουμε. Και όταν το πάθουμε, πρέπει να επενθυμίζουμε στον εαυτό μας ότι δεν φταίμε εμείς, αλλά φταίει το παλιό παιδό που το έκανε τον κόστη. Και όταν δεχθούμε κόστη, εάν ήδη δεν βρισκόμαστε σε ψυχοθεραπεία, πρέπει να απευθυνθούμε άμεσα σε ψυχοθεραπεία, άμεσα σε ψυχολόγο της δικής μας επιλογής για να κάνουμε ψυχοθεραπεία, προκειμένου να διαχειριστούμε το τραύμα όσο πιο νωρίς γίνεται για να μην μας αφήσει κατάλοιπα και να μην ρίξει κι άλλο την αυτοεκτίμησή μας και να μην μπούμε σε ένα φαύλο κύκλο αυτοϋποτίμησης, σε ένα φαύλο κύκλο ενοχών και σε ένα φαύλο κύκλο αυτοσαμποταρίσματος. Λοιπόν, πώς αποφεύγουμε τον κόστινγκ με τον εξή τρόπο. Είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί εάν κάποιος δείχνει πολλά πολύ γρήγορα. Και έχουμε πάντα στο μυαλό μας ότι κάποιο νόημα έχει η φράση «πολύ καλό για να είναι αληθινό». «Too good to be true». Εάν κάποιο μα κάνει βομβαρδισμό αγάπη, love bombing, εάν κάποιο έρχεται ξαφνικά στη ζωή μα και μονοπολεί την ώρα μα και την προσοχή μα, με τον ίδιο ξαφνικό τρόπο που έχει έρθει, με τον ίδιο ξαφνικό τρόπο είναι πιθανό να φύγει στο επόμενο επεισόδιο αυτού του podcast που θα μιλήσουμε για το πώς διαχειριζόμαστε τις εφαρμογές γνωριμιών και πώς διαχειριζόμαστε μια νέα γνωριμία με σκοπό τη σύναψη ερωτικής σχέσης ή δεσμού, θα μιλήσουμε για τη σημασία που έχει να χτίζεται σιγά σιγά σταδιακά και σε σταθερές βάσεις μια καινούρια γνωριμία. Άρα είμαστε επιφυλακτικοί όταν ο άλλος τα δίνει όλα εντό εισαγωγικών. Φαίνεται πω τα δίνει όλα πολύ νωρί και όταν φαίνεται πολύ καλό ή πολύ καλή για να είναι ή αληθινή. Το επόμενο. Βάζουμε, γράφουμε πολύ βαθιά στο μυαλό μα την εξή αλήθεια. Δεν σκέφτονται όλοι όπω εμά και δεν λειτουργούν όλοι όπω εμά. Είναι τεράστιο σφάλμα να υποθέτουμε χωρίς να το εξερευνούμε, χωρίς να το διερευνούμε, πόσο άλλος έχει τις ίδιες προθέσεις που έχουμε εμείς, πόσο άλλος έχει τα ίδια κίνητρα που έχουμε εμείς και πόσο άλλος εννοεί τα ίδια πράγματα που εννοούμε εμείς. Δεν σκέφτονται όλοι το ίδιο, δεν σκέφτονται όλοι όπως εμάς και πρέπει να το έχουμε αυτό στο μυαλό μας. Και επίσης πρέπει να ρωτάμε δύσκολες ερωτήσεις. Ακόμη και αν αυτές θα προκαλέσουν την ενόχληση του ανθρώπου, ο οποίος είχε σκοπό να μας κάνει γκόστιν και να φύγει πιο νωρίς. Αν ο άλλος το μόνο που θέλει από εμάς είναι να μας γαμίσει, με συγχωρείτε για την έκφραση, sick, ψυχικά, σωματικά και να φύγει, εάν δεν του το δώσουμε αυτό, πάλι θα φύγει. Και αν του το δώσουμε, πάλι θα φύγει. Δηλαδή, αν ο σκοπός του άλλου είναι απλώς να κάνει το δικό του με μας, είτε να επιβεβαιωθεί ο ανδρισμός του ή η θηλυκότητα της με το να φλερτάρει μαζί μας και να κάνει το λεγόμενο micro-cheating, μικροαπιστία, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι σε σχέση, είναι παντρεμένοι και κάνουν micro-cheating, μικροαπιστία, δηλαδή στέλνουν μηνύματα, πάνε σε ραντεβού, φλερτάρουν, δεν κάνουν σεξ, δεν δημιουργούν άλλη σχέση, αλλά παίρνουν επιβεβαίωση. Αν ο άλλος άνθρωπος δεν έχει σκοπό να συνδεθεί ουσιαστικά μαζί μας, είτε εμείς του φερθούμε διευκολυντικά, είτε εμείς του φερθούμε εναντιωματικά, δηλαδή είτε του κάνουμε τα κέφια, είτε του κόψουμε τη φόρα, το αποτέλεσμα είναι ένα και το αυτό. Θα φύγει ούτως ή άλλως. Αν κάποιος θέλει μόνο σεξ από εμάς, αν του δώσουμε σεξ θα φύγει, αν δεν του δώσουμε σεξ Πάλι θα φύγει. Χρειάζεται να αντιληφθούμε αυτό το πράγμα. Ότι ο κάθε άνθρωπος έχει μια ατζέντα. Έχει τα δικά του κίνητρα. Όταν μπαίνει σε μια εφαρμογή γνωριμιών, όταν φλερτάρει σε ένα καφέ, όταν φλερτάρει σε ένα μπαράκι, έχει μια ατζέντα. Ή έχει μια ατζέντα να κάνει μια γνωριμία που αν οι δύο άνθρωποι να προχωρήσει σε κάτι πιο ουσιαστικό σε μια σύνδεση συναισθηματική και σωματική ή έχει μια ατζέντα να φλερτάρει προκειμένου να ανεβάσει την αυτοπεποίθησή του ή να κάνει μικροαπιστία στο τέρι του, στο τέρι της και δεν ξέρω τι άλλο ή να καβλαντήσει και ως εκεί ή να γαμίσει και ως εκεί. Αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Ό,τι ο καθένας έχει μια ατζέντα και όπως είπα και προ δεν πρέπει να θεωρούμε λανθασμένα ότι η αντζέντα του άλλου είναι παρόμοια ή ίδια με τη δική μας. Ο καθένας έχει τη δικιά του αντζέντα. Ζούμε σε χαλεπούς καιρούς. Ζούμε σε μια εποχή που η κοινωνία είναι εναρκησιστική. Σας παραπέμπω ξανά στο podcast, στο επεισόδιο του podcast για τον αρκησισμό. Όσοι δεν το έχετε ακούσει, παρακαλώ να το ακούσετε για να καταλάβετε καλύτερα αυτά που λέγονται στο επεισόδιο αυτό για τον κόστη ζούμε σε ένα ναρκισιστικό σύμπαν, ζούμε σε μια εποχή ηλισμού, σε μια εποχή υποκρισίας και σε μια εποχή κακοποιητική. Ο ένας άνθρωπος κακοποιεί τον άλλον. Δεν θεωρώ ότι η δική μας εποχή είναι χειρότερη από προηγούμενες εποχές. Υπήρξαν πολύ πιο σκοτεινές περίοδοι στην ιστορία του ανθρώπου, βλέπε μεσαίωνας υπήρξαν πολύ πιο σκοτεινές εποχές στην ανθρώπινη ιστορία από αυτή που ζούμε σήμερα. Το πρόβλημα όμως, το βασικό πρόβλημα με τη σημερινή εποχή είναι ότι οι άνθρωποι προσποιούνται κάτι που δεν είναι. Παλιότερα ήξερες ποιος ήταν ο κακός, ήξερες ποιος ήταν ο λύκος. Σήμερα οι λύκοι ενδύονται προβιά προβάτου. Άρα είναι πολύ δύσκολη αυτή η εποχή γιατί πολύ συχνά οι άνθρωποι προσποιούνται τους καλούς ενώ δεν είναι καλοί, προσποιούνται ότι έχουν αγαθές προθέσεις ενώ δεν έχουν αγαθές προθέσεις και πολύ συχνά χρησιμοποιούν τους άλλους ανθρώπους για να τροφοδοτήσουν το αρρωστημένο αρκισιστικό τους εγώ, για να πάρουν επιβεβαίωση, για να πάρουν σεξουαλική ανακούφιση και μετά τους πετάνε σαν στιμένες λεμονόκουπες. Γκόστινγκ, αυτή η μάστιγα. Εάν ακούει αυτό το επεισόδιο κάποιος ο οποίος έχει κάνει γκόστινγκ και νιώθει άσχημα, θέλω να κάνει κάποιες ερωτήσεις, προτείνω να κάνει κάποιες ερωτήσεις στον εαυτό του. Για ποιο λόγο έχει προβεί σε γκόστινγκ και οι άνθρωποι οι οποίοι ψυχοεκπαιδεύονται και ψυχοθεραπεύονται και εξασκούν την αυτογνωσία και την αυτεπίγνωση, πολύ συχνά λένε ότι έχει τύχει να κάνουν γκόστινγκ στο παρελθόν, επειδή ντρεπόντουσαν να πούσε σε κάποιον άνθρωπο δεν μου άρεσε η γνωριμία που είχαμε μέχρι τώρα δεν με ικανοποίησε όπως θα περίμενα η επαφή μας μέχρι τώρα και γι' αυτό φεύγω. Είναι και αυτό τραυματικό όμως. Καλύτερα να στενοχωρήσουμε κάποιον δίνοντας του ανατροφοδότηση αρνητική, δηλαδή να πούμε σε κάποιον «Ξέρεις, έχω βγει ραντεβού μαζί σου και στο ραντεβού παρατήρησα αυτό και αυτό και αυτό από τη συμπεριφορά σου, από τον τρόπο που μιλούσες, από τη στάση του σώματός σου, αυτά που είπες και αυτά που έκανες δεν μου άρεσαν και γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι δεν ταιριάζουμε και γι' αυτό το λόγο σταματάω τη γνωριμία». Είναι καλά να δίνουμε ανατροφοδότηση στους ανθρώπους, όχι ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν βίκο αότα και αν ακούσουν την ανατροφοδότηση θα προβληματιστούν ουσιαστικά όλοι και θα αλλάξουν όλοι μέσω της ψυχοεκπαίδευσης και της ψυχοθεραπείας, αλλά αν υπάρχει ακόμη και ένα ποσοστό 10% των ανθρώπων οι οποίοι θα ακούσουν την ανατροφοδότηση που θα τους δώσουμε και θα τη χρησιμοποιήσουν προς όφελός τους, οφείλουμε να δίνουμε αυτή την ανατροφοδότηση για να γίνει ο κόσμος μας καλύτερος μπορώ να αλλάξω μόνο τον εαυτό μου, αλλά δίνοντας ανατροφοδότηση στους άλλους ανθρώπους, εάν αυτοί θέλουν να αλλάξουν το δικό τους εαυτό, μπορεί να χρησιμοποιήσουν αυτή την ανατροφοδότηση ως χρήσιμη πληροφορία για αυτή τους την αλλαγή. Δεν σας λέω να πάμε να αλλάξουμε τους άλλους, δεν σας λέω να θεραπεύσουμε εντός εισαγωγικών τον κόμενο ή την κόμενα που δεν μας έχει αρέσει ο τρόπος που μας συμπεριφέρθηκε και γι' αυτό τελειώνουμε μια σχέση, αλλά οφείλουμε και προς τον εαυτό μας και προς τους άλλους ανθρώπους τον απαραίτητο ελάχιστο σεβασμό και αξιοπρέπεια να λέμε «φεύγω επειδή αυτό και αυτό δεν μου άρεσε». Δικαιούμαστε να φύγουμε, αλλά είναι εξαιρετικά σεβαστικό να εξηγήσουμε γιατί φεύγουμε και είναι εξαιρετικά σημαντικό ο καθένας από μας να αναλαμβάνει τις δικές του ευθύνες και να μην φορτώνει τις ευθύνες του πάνω στους άλλους. Γιατί ο παλιάνθρωπος που κάνει γκόστινγκ δεν αναλαμβάνει τις δικές του ευθύνες. Δεν πάει να πει στον άλλο, ξέρει, εγώ έπαιξα όλο αυτό το θέατρο για δύο εβδομάδες μέχρι να σε πάρω στο κρεβάτι και να πάρω αυτό το καλό σεξ που γίνεται όταν υπάρχουν και συναισθήματα και προσδοκίες και τώρα που το πήρα δεν ενδιαφέρομαι για κάτι περισσότερο και γι' αυτό θα φύγω. Αυτό αν το κάναμε θα αναλαμβάναμε τις δικές μας ευθύνες. Ο άλλος θα τα έβαζε μαζί μας μετά με το δίκιο του και εμείς θα αναλαμβάναμε τις ευθύνες μας. Όμως με το να μην το πούμε, με το να μην αποκαλύψουμε τις προθέσεις μας, με το να μην αποκαλύψουμε το σκεπτικό μας, με το να μην δώσουμε ανατροφοδότηση, τότε βάζουμε τον άλλο στη διαδικασία να νιώθει ότι κάτι λάθος έκανε αυτός. Και θα κλείσω αυτό το επεισόδιο του podcast με ένα σχόλιο πάνω στην ιστορία η οποία έχει, έχει βγει στην επικαιρότητα τον τελευταίο καιρό για έναν τύπο ο οποίος έστελνε, όπως ο ίδιος είπε, και σε βίντεο που ανέβασε στο TikTok, και σε μια εμφάνιση που είχε σε, μια, σε ένα πρωινάδικο, σε μια τηλεοπτική εκπομπή, ότι είχε σύστημα να στέλνει πανομοιότυπα ηχητικά μηνύματα σε πολλές γυναίκες. Ο ίδιος είπε ότι έστειλε αυτά τα πολύ όμια ε, όμοια μεταξύ τους μηνύματα σε 6.000 γυναίκες. Είχε σύστημα να στέλνει αυτά τα μηνύματα, να κάνει love bombing δηλαδή στις γυναίκες αυτές και με τις γυναίκες αυτές όταν αυτές τσιμπούσαν έβγαινε μαζί τους, έκανε σεξ και μετά εξαφανιζόταν χωρίς εξηγήσει. Έκανε γκόστινγκ. Ο Σταύρος Γεωργάς, η Γεωργάς, η Γιώργας, που δεν ξέρω πώς λέγεται, το είπε δημοσίως στην ελληνική τηλεόραση ότι έκανε γκόστινγκ. Ότι είχε σύστημα και ότι έκανε γκόστινγκ. Και μάλιστα δεν ανέλαβε καμία ευθύνη για τις πράξεις του και είπε ότι με αυτό το κάνουν όλοι. Στο κανάλι μου στο YouTube έχω κάνει ένα βίντεο στο οποίο σχολιάζω αυτή την υπόθεση Σταύρου Γεωργά. Λοιπόν, αυτός ο τύπος τον οποίον κάποιοι έχουν ονομάσει στα κοινωνικά δίχτυα ότι είναι γήπας, ότι είναι πέφτουλα, ότι είναι δεν ξέρω εγώ τι άλλο είναι. Αυτός ο τύπος θα μπορούσε να είναι ο άνδρας της διπλανής πόρτας, ο οποίος κάνει γκόστινγκ σε μια κοπέλα στην οποία δείχνει πολύ προσοχή και πολύ σημασία και στέλνει πολλά μηνύματα και είναι πολύ γλυκούλη ή δεν ξέρω εγώ με ποιο τρόπο θεωρεί ο ίδιο ότι είναι ελκυστικό, προκειμένου να την πάρει στο κρεβάτι και μετά να εξαφανιστεί δίχως εξηγήσει. Το ghosting είναι μια πράξη ψυχική βία. Το ghosting είναι εγκληματικό. Το ghosting τραυματίζει ψυχικά τον αποδέκτη του. Εάν είστε θύματα γκόστινγκ, σα παρακαλώ πολύ, ζητήστε βοήθεια. Ζητήστε βοήθεια από ψυχολόγο της δικής σας επιλογής, προκειμένου να θεραπεύσετε αυτό το βαθύ τραύμα που αφήνει τον Κώστη. Στην ιστοσελίδα μου θέκλαπετρίδων.com, στην αρχική σελίδα, υπάρχει ένα άρθρο στο οποίο καταγράφουμε τους συνδρομητές από το κανάλι μου υπηρεσίες δωρεάν συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας σε Κύπρο και Ελλάδα και όσοι από εσά ενδιαφέρεστε γι' αυτό, μπορείτε να πάτε στην ιστοσελίδα μου και να το βρείτε. Γιατί πολύ συχνά, ακούω αυτό το οποίο έχει μεγάλη βάση, ότι δεν έχω την οικονομική ευχαίρεια να κάνω ψυχοθεραπεία. Υπάρχουν και υπηρεσίες με πολύ χαμηλή χρέωση ή δωρεά. Σας χαιρετώ και δεν θα σας κάνω γκόστινγκ εγώ. Θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο, την επόμενη πέμπτη, όπου θα μιλήσουμε για το πώς διαχειρίζομαι το διαδικτυακό φλερτ. Φιλιά!